απαντήσει. Βόμβα ηθεστώ φως της δημοσιότητας από την εφημερίδα Τα Νέα. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ προαναγγέλει το πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα πως η Ελλάδα θα δώσει χαμηλή βαθμολογία στην κυπριακή συμμετοχή στη Eurovision. Δεν ξέρουμε τι θα φάμε αύριο. Αν θα ξυπνήσουμε αύριο. Αυτό το προαναγγέλνει. Εντάξει, τι να πω. Είναι άσχημο. Πώς το σχολιάζεις αυτό. Όμορφο δεν είναι. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έκανε ο ψυχολόγητο. Ψυχολόγητο, παιδιά, τι να πω. Δεν ξέρουμε αντί να επικεντρωθούν στο να τα πάει η Ελλάδα καλά, να στηρίξει η ΕΡΤ αυτό το κομμάτι το σπουδαίο που στέλνει. Βγαίνει και λέει τώρα ότι δεν θα δώσει στην Κύπρο αυτό που πρέπει να της δώσει. Που ούτε πέρυσι της το έδωσε. Τι να πω, παιδιά. Μου έδωσε 4 ουσιαστικά. Ναι, ασχοληθείτε με το τραγούδι της Ελλάδας και μην ασχοληθείτε με την Κύπρο. Ναι. Και επίσης θα μετανιώσετε κάμια μέρα γιατί όλες οι γειτονικές χώρες στηρίζουν η μία την άλλη. Mm-hmm. Και είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα και για μας και για εσάς. Σας στεναχωρεί όλο αυτό, γιατί είδαμε και πέρσι ότι δώσαμε 4 στην. Στεναχωρήθηκα πέρσι. Φέτος θα απογοητευτώ. Αν συμβεί όλο αυτό που λένε, θα πας στη Eurovision να σου γίνει πρόταση με την Ελλάδα. Τι γίνεται τις φορές, παιδιά, από την Κύπρο και είπα όχι για προσωπικούς και για λόγους επαγγελματικούς. Ναι. Όχι, δεν θα πήγαινα. Δηλαδή, μετά από αυτό, τι να κάνεις τώρα, είναι δυνατόν. Δεν ξέρω αν και δηλαδή, οι Ελλαδίτες θα πάνε μετά από αυτό. Γιατί είμαι, παιδιά, η Κύπρος είναι Ελλάδα, η Κύπρος είναι ελληνική. Ναι. Τον ίδιο εθνικό ύμνο έχουμε. Τα ίδια πιστεύω έχουμε, την ίδια θρησκεία έχουμε. Πώς γίνεται όμως το πρωί, είμαστε ένα. Αυτό. Γιατί δεν έχουμε δει καν το τραγούδι της Κύπρου, ούτε καν τη σκηνική παρουσία. Μήπως έχετε λάθος πληροφορίες. Ισχύει αυτό. 2024, παιδιά. Δημοσιεύτηκε, εντάξει. Είναι αξιόπιστη. Στην Κύπρο αυτό το ρεπορτάζ δεν έχει αναπαραχθεί καθόλου. Πώς το σχολιάζουν εκεί. Εγώ, παιδιά, σήμερα εδώ το άκουσα. Αλήθεια θα είναι απογοητευτικό. Το ρεπορτάζ εφημερίδας Τα Νέα που ουσιαστικά έβγαλε στη δημοσιότητα ένα διάλογο ανάμεσα στον πρόεδρο της ΕΡΤ κύριο Ζούλα και στον πρέσβη της Κύπρου, όπου αυτό που φέρεται να είπε ο πρόεδρος της ΕΡΤ στον πρέσβη της Κύπρου είναι ότι δεν θα σας δώσουμε φέτος καλή βαθμολογία στην Eurovision. Σε αυτό απαντάει ο Γιώργος. Η ημερομηνία 22 Φεβρουαρίου, όπου δεν έχει παρουσιαστεί ούτε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, ούτε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Και για την ιστορία να πούμε ότι δεν γνωρίζει ο τηλεοπτικός φορέας και το ΡΙΚ και η ΕΡΤ τότε ποιους θα έχει στην επιτροπή. Στην επιτροπή. Πόσο μάλλον αν θα έχει επιρροή. Είναι ακόμη, αν μου επιτρέπετε, ένα ρήγμα μεταξύ της ΕΡΤ και του ΡΙΚ, τις πολύ έντονες σχέσεις που έχουν τον τελευταίο καιρό, χωρίς λόγο τις περισσότερες φορές. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ θέλει να δείξει ουσιαστικά ότι έχει μια δύναμη και είναι ουσιαστικά μια σύνδεση άμεση με το σκάνδαλο που είχε γίνει και πέρυσι με την επιλογή του Έλληνα εκπρόσωπου και μιλάω βέβαια για την εσωτερική επιλογή που έγινε μεταξύ του Βίκτορα Βερνίκου και της Μελίσσα Μαντζούκης και των δύο κοριτσιών που ήταν πέρυσι. Και θυμάμαι ξέρουμε ότι αυτό το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει φέτος στο Eurovision ήτανε για την Κύπρο ήταν να εκπροσωπήσει πέρσι την Ελλάδα. Ακριβώς. Επίσημα δεν το ξέραμε. Επίσημο έγινε χτες με την απάντηση του κυρίου Ζούλα. Ακριβώς. Είναι σαν να μας επιβεβαίωσε ο πρόεδρος ότι όλο αυτό έγινε με δική του βούλευση και επειδή το ήθελε εκείνος. Διάλεξε λοιπόν τον Βίκτορα Βερνίκο εκείνος. Είναι πολλαπλά τα λάθη του με αυτή την κίνηση. Είναι πολλά. Πραγματικά είναι πολλά. Να δούμε την απάντησή του για να το ξέρουμε όλοι τι είπε. Τι θέση πήρε ο πρόεδρος ΕΡΤ. Παρακαλώ. Η διοίκηση της ΕΡΤ δεν είχε, ούτε και της επιτρέπεται προφανώς να έχει, την παραμικρή εμπλοκή στις αξιολογήσεις της ανεξάρτητης επιτροπής που προτείνεται κάθε χρόνο από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΕΡΤ για τον διαγωνισμό της Eurovision. Ως εκ τούτου, ουδεμία εμπλοκή είχε τόσο στην πρώτη θέση που πήρε η Κύπρος από την ανεξάρτητη επιτροπή της ΕΡΤ το 2021, όσο και για την περσινή αξιολόγηση της κυπριακής συμμετοχής ως 7ης καλύτερης ανάμεσα σε 26 χώρες. Αυτό εξήγησα στον πρέσβη της Κύπρου στην προτριμήνου συνάντησή μας. Εννοείται στο περιθώριο των πολύ σοβαρότερων θεμάτων που συζητήσαμε. Αναφέροντάς του ότι σε όσους εμπλέκονται στην ΕΡΤ με την Eurovision, προκάλεσε έκπληξη η απόφαση του ΡΙΚ να εκπροσωπήσει φέτος στην Κύπρο ένα από τα τραγούδια που απέρριψε πέρσι η ΕΡΤ. Και στο πλαίσιο αυτό, ευχήθηκα η κρίση της φετινής ανεξάρτητης επιτροπής που θα ορίσει η ΕΡΤ να μην είναι ίδια με τις αντίστοιχες που απέρριψε τον λόγο τραγούδι, χωρίς εννοείται να μπορεί κανείς, πόσο μάλλον εγώ προσωπικά, να επηρεάσει την κρίση της. Κατά τα λοιπά και δηλώνοντας τη μεγάλη μου έκπληξη για το γεγονός ότι ο διαγωνισμός της Eurovision αποτέλεσε αντικείμενο διπλωματικής ενημέρωσης και μάλιστα σε μια εποχή που η ΕΡΤ και το ΡΙΚ έχουν άριστη συνεργασία, εύχομαι καλή επιτυχία τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.
Αυτή είναι η απάντηση του κυρίου Ζούλα. Ναι, σαν να βάζει τα πράγματα λίγο στη θέση του. Δεν είπα αυτό ακριβώς που έχουμε όλοι στο κεφάλι μας. Ότι απλά εξέφρασε μία έκπληξη ότι πόσο ένα τραγούδι που είχαμε απορρίψει πέρσι εμείς. Καθόλου. Το πηγαίνετε δεν το λες. Καθόλου δεν βάζει τα πράγματα. Ναι, ρε παιδιά. Ναι, δεν το λες. Εγώ αυτό που άκουσα δεν είπε ότι θα το καταψηφίσουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς ως διοίκηση στο τι ψηφίζει η Επιτροπή. Και φυσιολογικό είναι. Φυσιολογικό είναι αν ήταν η προηγούμενη Επιτροπή να μην το ψηφίσει το κάνει χειρότερα πρώτον γιατί. Βάσει νόμων δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει λόγος να έχεις την ίδια επιτροπή που είχες πέρυσι. Το ότι πέρυσι απέρριψες αυτό το τραγούδι, πρώτον καλό είναι να μην το υπενθυμίζεις, γιατί αυτό τελικά που επέλεξες ήταν πολύ χειρότερο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, λες από τώρα υποτιμητικά προς το τραγούδι το συγκεκριμένο ότι απορώ πως το. Αποφασίσατε, παίρνει θέση ήδη. Άρα ουσιαστικά επιβεβαιώνει τον πρέσβη ότι του είπε ότι δεν θα δώσει κάτι. Μα δεν είπε, όχι, δεν το επιβεβαιώνει. Είναι άλλα λόγια. Το επιβεβαιώνει έμεσα. Όχι. Επίση υποτιμάει. Συμπέρασμα έβγαλε. Ηρωνευόμενο. Μια στιγμή ηρωνευόμενο. Κάτσε λίγο, το δωρεί. Πολύ σοβαρό. Μα είναι σοβαρό. Επειδή είναι πολύ σοβαρό, πρέπει να ακούσει καλά και τι είπε ο άνθρωπο μέσα σε αυτή την ανακοίνωση. Ηρωνευόμενο. Δεν μπορώ λοιπόν τα ελληνικά, είναι συγκεκριμένα. Είναι συγκεκριμένα τα ελληνικά. Δεν με αφήνω να το πω. Όχι, δεν σε αφήνω γιατί χρεώνουμε. Είναι πολύ εύκολο να βγω και να φωνάσω και να τα βάζω με την ΕΡΤ που δεν τη γουστάρω με τις επιλογές που κάνει, αλλά όμως δεν μπορώ να αδικήσω. Μία φράση. Η ανακοίνωση είναι πράγματα. Ηρωνευόμενος στον πρέσβη τον Κύπριο γιατί ασχολείται με την Eurovision, ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΡΤ εμέσως την σαφώς υποτιμά την Eurovision. Μα αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ηρωνεύτηκε. Αυτό θέλω να πω. Όταν ηρωνεύεσαι τον πρέσβη, που πραγματικά δεν είναι θέμα δικό μας αν ο πρέσβης θα αναφερθεί σε αυτό. Δεν ηρωνεύεται. Του... Το ηρωνεύεται. Όχι, δεν ηρωνεύεται. Απορρίπτω και ασχολείται ο πρέσβη με αυτό. Έδωσε απάντηση. Ένα κομμάτι που κόπηκε από την Ελλάδα, εάν ήταν ίδια επιτροπή. Θα έχω βόταν και μια ελληνική. Να πάμε στην απάντηση του Ρικ, όπως βγήκε πριν από λίγο από το στόμα του Ανδρέα Αναστασίου, που είναι head of press στο Ρικ, και μετά να δούμε όλη την απάντηση του Ρικ, ουσιαστικά την επίσημη. Αφού ανέφερες εσύ 21 Φεβρουαρίου, όπως λένε και τα δημοσιεύματα, μάλιστα, έγινε η συνάντηση των δύο αυτών, του πρέσβη της Κύπρου στην Αθήνα, του κ. Αυγουστίδη και του κ. Ζούλα, του Προέδρου της ΕΡΤ. Μάλιστα. 21 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Όπου συζήτησαν διάφορα και συζήτησαν για το θέμα της Eurovision. Με τον κ. Ζούλα να τοποθετείται και να λέει ότι δεν θα δώσει υψηλή βαθμολογία στη συμμετοχή της Κύπρου ούτε φέτος. Εγώ απλά αυτά που θέλω να ρωτήσω, 21 Φεβρουαρίου. Είχε συσταθεί η Κρητική Επιτροπή. Το deadline για να παραδοθούν τα ονόματα στην EBU ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, στις 12 Απριλίου. Μάλιστα. Αλλά γνώριζε ο κύριος Ζούλας ότι θα δοθεί χαμηλή βαθμολογία. Δεν ξέρω, τουλάχιστον το δημοσίευμα αυτό λέει. Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί παραβίαση των κανονισμών της EBU. Αν όντως ισχύει. Ναι. Δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας εμείς. Η διαδικασία είναι αυτή. Οι θεσμικές σχέσεις μεταξύ ΡΙΚ και ΕΡΤ είναι πολύχρονες, ιστορικές, αδελφικές και δεν προσωποποιούνται. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, φαντάζομαι ότι μετά την συγκεκριμένη δημοσίευση ίσως θα αλλάξουν κάποια πράγματα και εύχομαι να αλλάξουν κάποια πράγματα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, ναι. Ανδρέα μου. Είναι εις γνώση της EBU. Φαντάζομαι πως ναι. Δεν ξέρει το θέμα η δημοσιογράφος. Έτσι. Δεν έχει δει την ανακοίνωση από τη μεριά της ΕΡΤ. Απαράδεκτο. Η ανακοίνωση το θύμα σε όλα αυτά, παιδιά, είναι η καψής. Γιατί αυτό το κορίτσι την πληρώνει και δυστυχώς τις έχουμε βάλει τα φόπλακα πριν καν εμφανιστεί στην Eurovision. Όλοι τα χειρότερα. Η Ζούλα επιβεβαιώνει τον πρέσβη, δυστυχώς. Ούτε καν. Εδώ πέρα λέει ότι αν ισχύει το δημοσίευμα και αν τα είπα αυτά και αν και πόσο. Ένα σχόλιο, βοηθήστε με έτσι σύντομα από τον Ανδρέα. Ανδρέα μου. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ αυστηροί οι κανόνες όλο αυτό. Δηλαδή, να σας θυμίσω επίσης ότι πρόπερση είχε γίνει ένα επίσης τεράστιο σκάνδαλο μεταξύ 8 χωρών και ακυρώθηκαν όλες οι βαθμολογίες των επιτροπών. Είναι πάρα πολύ αυστηρά τα κριτήρια της EBU για την επιλογή της Κρητικής Επιτροπής, αλλά και για τον τρόπο τον οποίο γίνεται εκείνη τη βραδιά, την προηγούμενη βραδιά των κάθε show, η ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών. Μένει να δούμε τι θα αποφασίσει η ίδια η EBU, γιατί αυτό το έγγραφο είναι επίσημο. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο, το οποίο εκδόθηκε βέβαια και σε μια ελληνική εφημερίδα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η Σίλια μπαίνει στη μέση χωρίς να φταίει το κορίτσι. Βέβαια, μιλάμε μόνο για την Επιτροπή, καθώς στο κοινό σίγουρα θα υπερψηφίσει την Κύπρο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια. Εμείς αγαπάμε διαφορετική... την Κύπρο και κάθε φορά και μεμονωμένα και σαν χώρα στηρίζουμε την Κύπρο, γιατί είναι τα αδέρφια μας. Είμαστε εμείς και αυτό πρέπει να γίνεται. Γιάννη, θέλεις να πεις κάτι, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε.
Καλή επιτυχία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, όπως και να έχει. Παρά λίγο ένταση στο Γιάννη. Εμένα δεν μπορεί να μου αρέσει το κομμάτι, η επιτυχία την εύχομαι πραγματικά, γιατί είναι ένας πολύ δύσκολος διαγωνισμός. Είναι διαγωνισμός, είναι αγχωμένη η Μαρίνα. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ στην τζίτα και εύχομαι να ηρεμήσει, να συγκεντρωθεί και να βγάλει το καλύτερο. Της έδωσε κουράγιο. Εμετικό και αειδιαστικό. Είναι η γνώμη του. Δεν σημαίνει ότι δεν θα το πω αυτό. Δεν σε πειράζω. Εγώ δεν ευχηθώ τις επόμενες χρονιές, αφού είναι ένα όνειρό σου, να σε δούμε και σένα να εκπροσωπείς τη χώρα μας και με όλα τα καλά, με ένα ωραίο τραγούδι και να γίνουν τα όνειρά σου πραγματικότητα. Ευχαριστώ και τον Ανδρέα και τον Γιάννη.